κορίτσια μπορεί να μην ξέρουν. Αλλά σε εκείνη την ηλικία που τελείωσε το κατούριμα μόνο σου, είναι η ηλικία στην οποία στα αγόρια έρχονται άλλα υγρά τη νύχτα. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει άμα είσαι αγόρι, σου έρχεται ένα πράγμα το οποίο το λέμε ρεύση, πώς το λέμε αλλιώς αυτό το πράγμα. Την ονείροξη λες. Ονείροξη σου φεύγουν στο ονείλιο. Σε ποια ηλικία σου φύγανε? Σου φεύγουν στον ήλιο, λέει. Σε ποια ηλικία σου φύγανε? Αργά, τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Ναι. Και για πρώτη φορά. Με την Εμμανουέλα. Θυμάσαι? Ναι, το έβλεπε την Εμμανουέλα στο νιου Channel τότε. Όχι, εγώ ήμουν στο επόμενο στάδιο από σένα. Με την Εμμανουέλα, γιατί είμαι αρκετά μεγαλύτερο. Είχα περάσει στο μαστίγωμα. Ποιο μαστίγωμα? Εσύ πότε φορά το μαστίγωσε πρώτη φορά? Α, όχι, όχι, ήταν. Τώρα τη λέμε. Σε ποια ηλικία ξεκίνησε να δει χειρονακτική εργασία? Λοιπόν, κοίτα, εγώ. Γιατί από ό,τι ξέρω πάρα πολύ αργά, γιατί φοβόσουν να μην σε πούνε μαλάκα. Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως με έλεγαν, οπότε δεν είναι. Κοίτα, εγώ όντως αργά, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό καλό-κακό. Και πήγα και ρώτησα μια φορά τη μάνα μου και της λέω: μανά, δεν αυνανίζομαι. Ναι, δεν αυνανίζομαι, είναι κακό. Όχι, μου λέει αγόρι, έλα Χριστός και Παναγία. Και πάει και κλείνει τις μπαλκονόπορτες. Ναι, για τον παίξιμο. Μη μας πάρουν χαμπάρι, τι μαλάκες είμαστε. Λοιπόν, και πέρα από την πλάκα, και ήταν τότε, θυμάμαι, το New Channel ήταν αργά το βράδυ. Είχε περάσει και η μεγάλη εβδομάδα, γιατί εγώ δεν είναι αυτό. Εσύ, ναι. Ήμουνα σε κατάσταση αμόκ. Δηλαδή, δεν ξέρει τι να το κάνει. Είναι τελευταία, είναι τελευταία σκηνή που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Απλά ακούμπησα. Ακούμπησες και όπως ακούμπησες, έγινε έκρηξη, έτσι. Μάλιστα. Το πιο γρήγορο σεξ που έχεις κάνει, πόσα δευτερόλεπτα κράτησε? Με βάση αυτό. 1,5 λεπτό μαζί με την αγκαλιά και τα προκατακτικά. Η κοπέλα ήταν πολύ ευχαριστημένη μετά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, γιατί το συζητήσαμε πριν και μετά, οπότε αυτό είναι το.